Να πάρουμε δύο τίτλους για τα ελληνοτουρκικά και αν περιμένουμε αυτό που λέει ο Μιχάλης εδώ και δύο μέρες ότι παιδιά μπορεί και να έχουμε κάτι γιατί το όρος λέει Μιχάλη εχθές αλώνιζε πάνω κάτω. Το ψάχναμε. Ναι. Πόσο κοντά είναι στο Καστελόριζο, πόσο κοντά είναι στην Κρήτη, πόσο πάει στη Ρόδο. Πάνω κάτω ήμασταν εχθές. Ξέρεις Άκη, ήθελα να σας πω ότι μιλούμε για πολύ σωστά για το Rook Race και τις παρανομίες της Τουρκίας. Αλλά ξεχνάμε ότι και το Παρπαρός είναι έξω από το λιμάνι, βρίσκεται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ναι, ναι. Το παρακολούθησα αρκετά χθες. Πρέπει να κάνει δουλειά εκεί, όπως αντιλαμβάνεσαι, και δυστυχώς το έχουμε ξεχάσει. Αλλά έχουμε ξεχάσει και το Γιαβούς. Ο Γιαβούς επέστρεψε στην Τουρκία για επισκευές και είχε ανακοινωθεί τότε ότι όταν τελειώσουν αυτές οι επισκευές θα επιστρέψει στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν πληροφορίες, ξέρετε, ότι το ετοιμάζει το Γιαβούς. Δεν γνωρίζουμε αν θα το στείλει ξανά στην Κύπρο ή αν θα το στείλει βοηθητικό στο Rook Race. Αλλά είναι κάτι που αντιλαμβάνομαι απασχολεί την Αθήνα πάρα πολύ. Mm-hmm. Και αυτό το θέμα χρειάζεται παρακολούθηση. Φανταστήκατε να στείλει το Γιαβούς στην περιοχή του Καστελόριζου. Ναι. Θα είναι το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο, ναι, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας. Και συνέχεια μου έρχεται στο μυαλό αυτή η ιστορία που λέμε συνέχεια εμείς στην εκπομπή σας, ότι ο Ερντογάν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση στην Αμερική. Εγώ περίμενα σήμερα, πρέπει να σας πω, ότι θα γινόταν αναφορά στην Τουρκία, στην τηλεοπτική μονομαχία του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Μπάιντεν. Περίμενα ότι ο κύριος Μπάιντεν θα έθετε και το θέμα της Τουρκίας μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα. Διότι και ο ίδιος ασχολήθηκε και οι στενοί του συνεργάτες ασχολήθηκαν μέσω των κοινωνικών δικτύων, εμείς που τους παρακολουθούμε και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι συνεργάτες του που αν κερδίσει θα τον ακολουθήσουν και στο Λευκό Οίκο και στο State Department. Γράφουν και αναφέρονται συνέχεια στην Τουρκία. Δυστυχώς, και να στείλει και ένα μήνυμα και στην ελληνική ομογένεια, έτσι, στους ψηφοφόρους. Βεβαίως, θα μπορούσε να το κάνει και επίσης. Εγώ θεωρώ ότι αν έκανε αναφορά στην Τουρκία, ο κύριος Τραμπ θα ήταν ο αμυνόμενος. Mm-hmm. Και πιστεύω μέχρι ότι θα έκανε τώρα δεν έχει κάνει λάθος. Κάτι για να λυθεί όλο αυτό το ότι ζήτημα. Θα έκανε ξανά το λάθος, ξέρετε, τώρα. Και θα έλεγε ότι εμένα είναι φίλος μου Ερντογάν και λοιπά. Και θα δημιουργούσε και πρόβλημα σε αυτούς τους Ελληνοαμερικανούς και στους Αρμένιους. Mm-hmm. Που παρά το γεγονός ότι καλύπτει την Τουρκία, ακόμα τον υποστηρίζουν. Και βεβαίως είναι δικαίωμά τους, έτσι. Τώρα, στο θέμα που θέσατε για τις απειλές της Τουρκίας στην περιοχή του Καστελόριζου, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Υπάρχει μια σιωπή και από εδώ. Βλέπετε ότι υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη σιωπή στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Τώρα σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς, έκανε μια επιθετική κίνηση σήμερα ο γερουσιαστής ο Μενέντες μαζί με άλλους συναδέλφους του, δεν ήταν μόνος του αυτή τη φορά, είχε και άλλους και πολύ δυνατούς, οι οποίοι θα καταθέσουν σχέδιο νόμου και θα ζητούν κυρώσεις στην Τουρκία και στο Αζερπαϊτζάν για την επίθεση στην Αρμενία. Μη θεωρήσετε ότι είναι μικρό θέμα. Είναι σοβαρότατη εξέλιξη. Mm-hmm. Διότι φαίνεται ότι βρήκαν τρόπο να επιβληθούν οι κυρώσεις χωρίς να πάρουν την έγκριση του Προέδρου των ΗΠΑ. Μάλιστα. Παρακολουθούμε από πολύ κοντά αυτή την ιστορία. Έσκασε απόψε. Με ποιο τρόπο δηλαδή, Μιχάλη, μπορείς να μας εξηγήσεις πώς μπορεί να γίνει Θα περάσουν σχέδιο νόμου, ναι, από ό,τι μας είπαν, διότι δεν μπορούμε και εμείς να νομικοί δεν είμαστε. Ναι. Ναι. Από ό,τι μας είπαν οι συνεργάτες των γερουσιαστών, τούτη τη φορά είναι πολύ αισιόδοξη και μάλιστα μας τόνισαν και σας το επαναλαμβάνω,
ότι δεν θα χρειαστεί, δεν θα μπορεί να υποβάλει βέτο ο πρόεδρος Τραμπ για να το σταματήσει. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Ναι, το πώς θα γίνει, ελπίζω αύριο στην εκπομπή σας πάλι να μπορέσουμε να πούμε και περισσότερα. Μάλιστα. Και να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Μιχάλη, καλημέρα. Και θα προσπαθήσω και στην επόμενη φορά, στην επόμενη ώρα σύνδεση, που θα βρεθούμε, ναι. Να έχεις κάτι περισσότερο. Στην επόμενη σύνδεση, μάλιστα, να έχω κάτι περισσότερα για αυτό το θέμα, διότι, όπως σας είπα, έσκασε απόψε. Είναι σοβαρό. Καλημέρα, καλημέρα, Μιχάλη.